Βρισκόμαστε απόψε εδώ για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, εγκαινιάζοντας τη φωτογραφική έκθεση από το αρχιακό υλικό του Πολεμικού Μουσείου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου, κύριο Λιάσκο. Θα σταθώ λίγο σε αυτό και θα ευχαριστήσω από καρδιάς το βουλευτή μας, Μάνο Κόνσολα, γιατί όταν του το πρότεινα σαν ιδέα, αμέσως την αγκάλιασε και στάθηκε στο πλευρό μας. Από αυτό το βήμα μόνο μπορώ να εκφράσω τη συγκίνησή μου και τον απέραντο σεβασμό μου στους ανθρώπους που σήμερα καλλιεργούν τη συλλογή μας μνήμη 100 χρόνια μετά από την Μικρασιατική καταστροφή. Αυτή η καταστροφή που δυστυχώς επαναπροσδιορίσε το ρόλο των ανθρώπων της περιοχής, αλλά και επαναχάραξε ζητήματα όχι μόνο εθνικής πολιτικής, αλλά και πολιτικής επιβίωσης του έθνους, έδειξε πώς όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πολλές φορές ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναθαναήλ από το Βήμα έδειξε το δρόμο της αγάπης, της ενότητας, του αμοιβαίου σεβασμού των ανθρώπων. Εμείς δεν σφεντεριζόμαστε την ιστορία, εμείς διεκδικούμε το αυτονόητο να μην ξεχάσουμε τη δική μας ιστορία. Και κύριε Πρόεδρε των Μικρασιατών, θέλω να πω ότι αυτή η ευκαιρία της καλλιέργειας της συλλογικής μας μνήμης είναι ιερή υποχρέωση όλων μας να αναβιώσουμε τα κινήματα που συνθέτουν τον πολιτισμό 3.000 χρόνων στην απέναντι όχθη. Θέλω, κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε και με εμπιστευθήκατε να μπορώ να συνδράμω σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση που νομίζω αναδεικνύει τον πολιτισμό της περιοχής, που εδώ η ΚΟΣ είναι ένα απόσπαστο στοιχείο των Μικρασιατών και του ελληνισμού. Να σας ευχηθώ να είστε υγιείς και ποτέ ξανά το έθνος να μην ξαναζήσει τέτοιες καταστροφές και να είναι μια μακρινή ανάμνηση. Η μνήμη μας δείχνει το περπάτημα των προγόνων μας διαμέσου των αιώνων. Ένας λαός που δεν γνωρίζει τη μνήμη του και δεν γνωρίζει τους προγόνους του είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Συνεπώς, αυτή η έκθεση αποκτά όχι μόνο ιδιαίτερο και συγκινησιακό χαρακτήρα, αλλά αποκτά και μία αίσθηση καθήκοντος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι συνέβαλαν στο να χτιστεί η καινούργια Ελλάδα, η Ελλάδα όπως την ξέρουμε. Η ελληνική σημαία και τα ελληνικά χώματα έχουν πολύ αίμα πάνω τους. Πολύ αίμα. Καμιά άλλη ευρωπαϊκή σημαία δεν έχει τόσο αίμα όσο η ελληνική. Αυτό το αίμα τιμούμε σήμερα. Αυτό το αίμα το οποίο οι πρόγονοι μας, οι άνθρωποι του έθνους μας διαφύλαξαν, διεκδίκησαν διαμέσου των αιώνων. Να σας πω ότι το θέμα έκθεσης σήμερα ήταν αυτό. Ήταν η ιστορία μας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και αυτό δείχνει ότι η ιστορία παίζει πρωταρχικό ρόλο όχι μόνο στο έθνος μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά και να έχετε υγεία. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε, κυρία Πρόεδρε. Και θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ για την εκδήλωση αυτή, η οποία είναι μια εκδήλωση μνήμης των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Ως εκ τούτου, αποδώσω τα συγχαρητήριά μου στην πρόεδρο του Λάιον, στην κυρία Τλέ, καθώς επίσης στην πρόεδρο. Εσείς πρέπει να είσαστε οι γραμματείς του. Όχι, είμαι μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Της Επιτροπής Πολιτισμού, στα μέλη σας, διότι ξέρω ότι όσο εσείς, όσο και εμείς, διότι και εγώ είμαι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του Ρόταρη από το 1982 περίπου, μοναδικό στόχο και σκοπό έχουμε την προσφορά. Το μεσημέρι είχα την χαρά να συνομιλήσω με τον Αντιδήμαρχο Ρεθύμνου. Και στο τέλος της συνομιλίας μας του μετέφερα χαιρετισμούς προς τον ξάδελφό μου εκεί, τον Κώστα τον Νικηταρά, αγαπητέ Αλέκο, που βρίσκεται ηλικιάρχης εκεί στο Ρέθυμνο. Συνταξίουχος πλέον, ναι. Και μου λέει, ξέρεις, και εγώ στην ΚΟ έχω συγγενείς, λέγομαι Γεωργαλής, και η μισή μου οικογένεια
βρίσκεται στην ΚΟ. Έφυγαν από την Μικρά Ασία, την Αλικαρνασσό. Κάποιοι βρέθηκαν εδώ και κάποιοι μεταφέρθηκαν στην Κρήτη. Ο παππούς, ο Άγγελος, ο Γεωργαλής, είναι αυτός που μου έλεγε και ο Αλέκος, ανοικοδόμησε τον Άγιο Νικόλαο. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ξετυλίχθηκε το κουβάρι της ιστορικής μας μνήμης, μιας μνήμης που, όπως είπε και ο αγαπητός Μάνος, συλλογικής και ιστορικής, πρέπει να την συντηρούμε και να την επαναφέρουμε στο προσκήνιο με κάθε τρόπο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Στην περιφέρεια βέβαια και στις σχολικές επιτροπές για το αποτέλεσμα. Δεν είναι σύνηθες από ό,τι γνωρίζω. Κάτω από εμάς αρκετοί δουλεύουν για να παράξουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και στους συνεργάτες μας πρέπει να πιστώνουμε την καλή και την θετική προσπάθεια. Νομίζω ότι δεν είναι σύνηθες το γεγονός ότι το Πολεμικό Μουσείο δίνει έστω και αντίγραφα από το πολύτιμο αρχείο του και νομίζω ότι όλοι μαζί θα έχουμε την δυνατότητα να το απολαύσουμε. Θερμά συγχαρητήρια. Θα ήθελα να πω ότι οι δράσεις της Λέσχης δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικοτεχνική υποδομή που δίνεται στην τοπική μας κοινωνία, αλλά απευθύνεται και στον τομέα της υγείας και σε αυτό το σημείο θα ήθελα, αγαπητή Λάιον Μαρία Πολίτου, αντικυβερνήτη Βήτα, να αναφέρω την προσφορά μας στα 5 νησιά της Δωδεκανήσου που έχουν να κάνουν με την δημιουργία διαφυτολογικών κέντρων με τη βοήθεια των διεθνών από την Αμερική με μια οικονομική ενίσχυση που λάβαμε. Τα 5 αυτά νησιά είναι στην ΚΟ, θα γίνει στην Κέφαλο και θα παραδοθεί αύριο το πρωί. Ήδη παραδόθηκε στο Καστελόριζο από τον κυβερνήτη μας, τον Λάιο Μιχάλη Κλεισαρχάκη, και θα συνεχίσουμε με Πάτμο και Αρκιούς. Πάτμο, Αρκιούς, Καστελόριζο και στην Ίσυρο την ερχόμενη Κυριακή. Λίγο εδώ σε εμάς.